Έχουμε όλη την εντύπωση ότι η αγάπη είναι κάτι το απλό. Το λέμε συνεχώς, μερικές φορές το λέμε και στα να ήταν καραμέλα. Απλώς δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ακριβώς όταν έχει βαθύτητα, όταν είναι ψυχική, όπως είναι η αγάπη της ανθρωπότητας. Άρα ας το εξηγήσουμε λίγο, γιατί ούτως ή άλλως είναι ένας τρόπος να το χαρούν και αυτοί που το ακούν. Μερικές φορές λοιπόν δεν συνειδητοποιούμε ε, την αγάπη που έχουν οι άλλοι για μας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τη μορφή. Ε, έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάτι το αφαιρετικό. Μπορεί και να κάνουμε μια προβολή για αυτό που αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι και μπορεί αυτό το πράγμα να μην είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα άμα κοιτάξουμε την ψυχή, τη σκέψη και το σώμα Μπορεί αν είμαστε στο πλαίσιο της σκέψης να μην καταλαβαίνουμε, ας πούμε, πώς λειτουργεί ε, η αγάπη του σώματος, πώς λειτουργεί η αγάπη της ψυχής. Άρα η ψυχή έχει αυτήν την βαθύτητα τη φυσιολογική και είναι αυτή που εκπέμπει την αγάπη που ακούμε, που βλέπουμε με τη σκέψη μας. Είναι δύσκολο όμως να αντιληφθούμε ότι μπορεί να είναι τόσο βιωματικό, μπορεί να είναι μια αγάπη σωματική, η οποία δεν είναι ε, δεν είναι μόνο ερωτική είναι ουσιαστικά ένα κράμα ένα κράμα ψυχών δηλαδή δεν είναι απλώς κάτι το ανεξάρτητο είναι δένεται και όταν δένεται με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη που υπάρχει ερμηνεύεται πιο βαθιά όταν γίνεται αυτή η συνειδητοποίηση. Δηλαδή, έχει την εντύπωση ότι είναι κάτι το αφαιρετικό, ενώ για την ψυχή δεν είναι καθόλου αφαιρετικό, είναι βιωματικό, είναι το δώρο που έχει ως ύπαρξη αρχικά που της επιτρέπει να ζήσει τη ζωή και να νιώθει τα πάντα. Το άρωμα, τη γεύση, το σώμα, την υφή, όλες αυτές τις αισθήσει, οι οποίες μας φαίνονται κλασικές, αλλά όταν αφορούν τον άλλον ε, δεν είναι αυτονόητο. Μπορεί ο άλλος να είναι δεδομένος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ψυχές λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα μπορεί να έχουν μια ειδική τους βαθύτητα και του αγγίζει κάθε λεπτομέρεια, ενώ θα μπορούσε να φαίνεται ότι είναι λεπτομέρεια, είναι μια σειρά από ενδείξεις. Ε, μπορεί να προσέχουν τα πάντα και αρχικά μπορεί να θεωρούμε ότι είναι μια μορφή εμονής. ενώ στην πραγματικότητα είναι η βαθύτητα αυτής της αγάπης, δηλαδή είναι μια πηγαία αγάπη, δεν την εμποδίζει τίποτα. Ακόμα και ο άλλος δεν την εμποδίζει. Τι εννοώ με αυτό. Ακόμα και αν δεν γίνεται αντιληπτή, ακόμα και αν δεν είναι συνειδητοποιημένη αυτή συνεχίζει να παράγει αυτή την πηγαία αγάπη η οποία σιγά σιγά γεμίζει ψυχικά και τον άλλον. Άρα μετά εφόσον υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση υπάρχει ταυτόχρονα και η ομορφιά της αρμονίας γιατί ακόμα και όταν είμαστε γενναιόδοροι και προσφέρουμε τα πάντα πρώτον δεν έχουμε σκεφτεί ότι υπάρχει ψυχή που παίρνει τα πάντα ότι τα απορροφά, τα θέλει, τα κρατάει μέσα της ενώ στην πραγματικότητα έχουμε την εντύπωση ότι απλώς είναι μια συνομιλία, ένας διάλογος αλλά είναι πραγματικά ένας δεσμός, δηλαδή είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ελεύθερα, μαζί, σε βάθος, πολυκυκλικά και αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι νιώθουμε βιωματικά το φως και την ουσία, δηλαδή νιώθουμε την βαθύτητα και την πολυκυκλικότητα σαν φως και ουσία, αλλά και βιωματικά σε πρακτικό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστείς ε, πόση αγάπη μπορεί να έχει μια ψυχή για την ουσία, για το φως, γιατί έχει την εντύπωση ότι είναι όπως είναι η αγάπη που έχουμε για ένα βιβλίο. Αλλά άμα προσέξετε, ειδικά για τα παλιά βιβλία, ενώ τα δερματόδετα, ξέρετε, Συχνά δεν τα ανοίγεται και μυρίζουμε ακόμα και πώς μυρίζουν τα φύλλα, ε, το μελάνι. Στην πραγματικότητα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι μια ανάγκη ψυχική ε, να ζήσει ανάμεσά μας η ψυχή, να είναι μέσα, κυριολεκτικά χωμένη μέσα στο είναι μας και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο κοντά, ότι είναι μαζί. Και αυτό παράγει μεγάλη χαρά, γιατί είναι πιο λογικό να έχουμε με τα χαρά για την χαρά της ψυχής, είναι πιο σπάνιο να έχουμε μια άμεση χαρά, επειδή νιώθουμε αυτήν την πηγή αγάπη. Άρα αυτό που ήθελα να πω με αυτόν τον τρόπο, είναι όταν το νιώθετε, βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά που κάνει τη διαφορά, το νιώθετε ψυχικά, σας επιτρέπει να εκφραστείτε πιο ελεύθερα, σας επιτρέπει να δείτε και ένα πλαίσιο αρμονίας, όπου η αγάπη, το ερωτικό στοιχείο, το, ε, το στοιχείο της σκέψης, το σώμα, είναι μια ολότητα, δεν είναι διαφορετικά μέρη, πάν μαζί. Άρα εκεί που θα μπορούσε να υπάρχει μια δυσκολία, να υπάρχει μια ανάγκη υπέρβασης, υπάρχει τελικά τι, απόλαυση, τεράστια απόλαυση επειδή αυτή η ουσία και αυτό το φως συμμετέχουν ενεργά σε μια μορφή τελειότητας της αρμονίας. Αυτό ήθελα να σας πω και τώρα το ξέρετε.